Κοιτάξτε. Το διεθνή παράγοντα. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Mm. Να δούμε τι μέτρα συγκεκριμένα είναι στην κατεύθυνση της πιο κοινωνικής πολιτικής, της πιο χαλαρής πολιτικής. Mm. Εγώ μπορώ να σας πω τι ξέρω που υπάρχει στο τραπέζι. Mm. Το τελευταίο νομοσχέδιο που ασχολήθηκα εγώ ως υπεύθυνος της οικονομικής πολιτικής στη Βουλή ήταν το μεσοπρόθεσμο. Mm. Που λέει συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να φτάσουμε και σε τι κοινωνικό κράτος πρέπει να φτάσουμε και σε πόσους δημόσιους υπαλλήλους πρέπει να φύγουν. Και το πρώτο που έχω μπροστά μου, αν είναι το ίδιο, αν υπάρχει ο ίδιος σχεδιασμός που υπήρχε, είναι οι καινούργιες κανόνες, δημοσιονομικές κανόνες σε όλη την Ευρώπη. Που αυτό, και χωρίς να συζητάμε με το Δουνουτού, εγώ το λέω καλοπροαίρετα. Ίσως δεν χρειαστούμε και καινούργια μέτρα. Εγώ νομίζω ότι θα χρειαστούμε. Μπορεί όμως να μην χρειαστούμε ούτε καινούργιο μνημόνιο. Είναι τόσο σφιχτό το πλαίσιο αυτό που θα έρθει να ψηφίσουμε, που ακόμα και να μην υπάρχει ένα μνημόνιο, γίνεται το μνημόνιο καθεστώς. Και θέλω να ρωτήσω. Ακριβώς. Και θέλω να ρωτήσω. Ναι, αλλά εσείς όμως δεν είσαστε μόνο μέρος της Νέας Δημοκρατίας, είσαστε και μέρος του Λαϊκού Κόμματος. Ναι. Και άρα έχετε ευθύνη για το ευρωπαϊκό πλαίσιο που είναι μέρος. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Είδαμε στην Ευρώπη τον Νότο να αυξάνουν τις δυνάμεις σε αριστερά. Όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, και στην Ισπανία πήγε από 3%, τα δύο κόμματα, το ένα πήρε 10, το άλλο πήγε 8. Στο Βορρά πήγε προς τη δεξιά. Ο Φαράντς κέρδισε, ήρθε πρώτο στη Βρετανία. Mm. Στη Γαλλία ήρθε πρώτη η Λεπέν. Τι μήνυμα πήρε η Ευρώπη και η κεντροδεξιά και η κεντροαριστερά? Ναι, ακριβώς. Αλλά τι μήνυμα πήρε? Δεν έχει καμία σχέση με το ευρωπαϊκό. Ναι, αλλά με διακόπτετε, γιατί εγώ μια ερώτηση σας έκανα. Τι μήνυμα πήρατε? Πήρατε δηλαδή ότι αν είχαμε πιο αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες, δεν θα είχε κερδίσει ο Φαράντς και η Λεπέν? Ή μήπως αυτοί οι αυστηροί κανόνες, αυτή η αιμονή οδηγούν σε αυτό και στη διάλυση στην Ευρώπη? Δεν διαφωνώ. Γιατί εμείς είχαμε πει ότι δεν κινδυνεύει ούτε η Ευρωζώνη ούτε η Ευρώπη από την αριστερά και από τις προτάσεις για να ξαναενωθούμε με μια ατζέντα για μισθούς. Το θέμα είναι τι κάνουμε, κύριε Τσακαλώτα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντισταθούμε σε μια κατεύθυνση που κάνει μόνιμη τη λιτότητα και το μνημόνιο. Διαβάστε τι λέει. Είναι απερίγραπτο ως οικονομολόγος τι λέει το Δουνουτού. Ναι. Το Δουνουτού λέει χρειάζεται περισσότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάει σε κάποιο εργοστάσιο, έχουν πάει σε κάποια περιοχή που όχι ευελιξία, ζούγκλα υπάρχει. Ο εργοδότης κάνει ό,τι θέλει, όταν θέλει, και ξέρει ότι κανένας επιθεωρητής εργασίας δεν πρόκειται να το κοιτάξει. Και δηλαδή οι λίγοι νόμοι και οι λίγοι περιορισμοί που έχουν δεν εφαρμόζονται. Να το επιμένει σε αυτό. Αλλά γιατί είναι Ευαγγέλιο το Δουνουτού? Ακριβώς, αλλά δεν είναι Ευαγγέλιο. Και εδώ θέλω να σας, άμα μου επιτρέψετε, να απαντήσω και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Και που το είπατε, και το είπε και ο κύριος Κοντογιάννης, γιατί δεν ερχόμαστε να βρούμε σε κάποια με προτάσεις. Ναι. Εκτός ότι έχουμε κάνει προτάσεις, εκτός ότι όταν λέμε για διαγραφή του χρέους, μας χλεβάζουν και λένε πώς θα το δεχθούν οι άλλες. Μας χλεβάζουν. Λέμε αν είναι ρεαλιστικό. Δεν χλεβάζει κανένας κανέναν. Γιατί κατά την άποψή μου, αν θέλετε να το συζητήσουμε σε βάθος, θα σας πω, μας χλεβάζουν και με λάθος οικονομικά. Γιατί μπορώ να σας το εξηγήσω, γιατί έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι συμφέρον να υπάρχει μια διαφορετική. Θα το πούμε αυτό, να ξεκινήσουμε από τα άμεσα, κύριε Τσακαλώτα. Να πω αυτό που ήθελα να απαντήσω, γιατί δεν μπαίνουμε. Γιατί εγώ δεν είμαι πεισμένος ότι οι κυρίαρχες δυνάμεις της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς θέλουν να μειωθεί το χρέος για άλλη πολιτική. Η άποψή μου, το έχω εκφράσει πολλές φορές. Θεωρώ ότι ο κύριος Γκίκας και ο κύριος Τουρνάρας θέλανε τα μέτρα που είναι στο μνημόνιο. Μπορεί να τα καταλαβαίνουν ότι πολιτικά δεν τους βολεύει και πρέπει να πάμε με άλλη δοσολογία, να πάμε λίγο πιο αργά. Ότι αλλά πιστεύουν σε αυτά, λέτε. Θέλουν να περιορίσουν το κοινωνικό κράτος. Θέλουν να μειωθούν οι μισθοί και να έχουμε μόνο ανταγωνιστικότητα με μισθό. Αυτό είναι το πρόταγμα τους. Αυτό έλεγε ο Στουνάρας και στο ΙΟΒΕ. Αυτό έλεγε και ο κύριος Γκίκας στα οικονομικά. Αυτή είναι η αντίληψή του. Τι να συζητήσουμε? Εμείς θέλουμε να μειωθεί το χρέος για να είναι η αρχή σε όλη την Ευρώπη για μια διαφορετική πολιτική που έχουμε άλλες προτεραιότητες. Μα και αυτοί θέλουν να μειωθεί το χρέος. Όχι, όλοι θέλουν να μειωθούν το χρέος, αφού γίναν όλα αυτά τα μέτρα για να εγκαταστήσουν αυτό το καθεστώς που είναι βασίζεται στους χαμηλούς μισθούς, στην κερδοφορία του κεφαλαίου, στην ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι ένα διαφορετικό όραμα. Σε προτάσεις, σε ιδέες, σε αξίες για όλη την Ευρώπη. Τι να συζητήσουμε? Δεν σημαίνει κατά ανάγκη ανταγωνιστικότητα, δεν σημαίνει κατά ανάγκη και ισοπαίδωση των μισθών, έτσι. Το ξέρετε αυτό, πολύ καλά. Μέχρι τώρα αυτό βλέπω. Ξέρετε πολύ καλά. Ούτε έχουν ισοπαίδωθει. Ναι, αλλά η κριτική που ασκείται από πολλές πλευρές στην πρόταση να ανέβει ο κατώτατος.